Πού νομίζεις ότι πας? Εγώ άφησα ήσουν εδώ και ήθελα να πάω από την πίσω πόρτα. Είπα για ένα πέσιμο. Και είπα όχι, όχι, δεν το κάνω για τη Ζουλιώτη. Όχι, γιατί την αγαπώ. Άλλοι λένε ότι ο Λιάγκας σε βάζει συνέχεια και κόβεις βασιλόπιτες συνέχεια. Κόβεις για να σου κόβει το τηλεοπτικό χρόνο. Ισχύει ή δεν ισχύει? Έχετε καλές ή δεν έχετε καλές σχέσεις? Ή κόβεις μόνο βασιλόπιτες? Πες τα όλα. Σου τα πω όλα τώρα. Γιατί ξέρεις τι μου λέει η Κουτσελίνη? Θα σε βάλω να κόβεις βασιλόπιτες. Κοίτα, μου αρέσει η βασιλόπιτα, την τρώω και είναι πολύ νόστιμη. Δεν με πειράζει να κόβω, γιατί παίρνει και γούρι στην εκπομπή. Σε δυσκολεύει την ώρα που μιλάς τα ελληνικά? Γκρίνγκλις είναι, αλλά οκ. Okay, okay. Όχι, διαβάζω ελληνικά, αλλά εντάξει, είναι live και δεν διαβάζω όσο γρήγορα διαβάζεις εσύ, αλλά διαβάζω. Εντάξει, θέλω λίγο το χρόνο μου. Ελληνικά σχολεία που λένε μάνα βρε καλομήρα. Μίλα τα ελληνικά, πόσο σε έχουν κουράσει? Κάποιες φορές με πειράζει. Η μάνα μου έχει γίνει άσε. Εξαλεί. Πολύ. Αλλά ξέρω, μαμά, ηρέμησε έτσι. Όχι, ξέρεις τι. Ευχαριστώ τον κόσμο για τα καλά λόγια. Διαβάζω τους κριτές. Τους κριτές, ενώ ένα... Θέλω να πω ότι στο Twitter θα τα διαβάζω και λέω, α, είχε δίκιο. Αυτό μερικά και τους απαντάω. Συγγνώμη, έχεις δίκιο, δεν θα το ξανακάνω. Εγώ δεν κολλάω, τους απαντάω. Αλλά εντάξει, νομίζω δύο πράγματα οι δημοσιογράφοι με στεναχωρέσανε. Όχι ο Τριαντάφυλλος. Μ' αρέσει ακόμα. Δεν παρεξηγέμαι μαζί του, γιατί μ' αρέσει. Ποιος, και πες, τα παλιά του τραγούδια τα άκουγα. Αλλά εντάξει, δεν χρειαζόταν να το πει στην τηλεόραση, α με έπαιρνε. Αλλά δεν πειράζει. Δεν παρεξηγέμαι μαζί. Έχεις γίνει πολύ ρεπορτεράκι, Καλομήρα. Θα σε πάρουμε για πεσήματα. Τα ακούτε, κυρία Παπαμέρη? Συγκριβώσανε και ας σου πω κάτι. Μπήκα, δεν λέω πια. Είσαι φίλη μου, εγώ θα βγω στο πάνελ να γίνει χαμός. Περίμενε, μπήκα στο Facebook και τις έγραψα. Σε ποιους? Σε αυτή τη δημοσιογράφη. Και της είπα, συγγνώμη που δεν αρέσεις, που δεν σου αρέσω. Προσπαθώ. Και είναι η γνώμη σου και το σέβομαι. Σου εύχομαι τα καλύτερα. Δημοσιογράφος ή τηλεκριτικός ήταν τώρα? Δημοσιογράφος. Άζη, η μάνα μου σου λέω. Έξαλλη. Μου λέει, θέλω να τη βρω. Δεν μπορώ να κοιμηθώ όλο το βράδυ, μου λέει. Έλα να πει, τρελαίνεται η μάνα μου. Τι λέω, μα, ηρέμησε, δεν είναι πρώτη φορά. Πώς φαίνεται που η Ντέμι πάει Eurovision και δεν θα έχουμε εσένα? Χαίρομαι πάρα πολύ για την Ντέμι. Της έγραψα και μήνυμα, μου απάντησε. Χαίρομαι πάρα πολύ. Είναι φρέσκο κορίτσι. Είναι pop star. Την έχω. Pop princess. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Και δουλεύει πολύ. Και αυτό είναι σημαντικό. Την είδα και στη Μάμα Μία μαζί με την Δέσποινα και ήταν πολύ καλή. Έκλαιγα στη σκηνή που είναι μαζί. Έβαλα τα χαράματα. Πάλι χλες, τι θα γίνει με σένα? Μου θύμισε την κόρη μου, γιατί έχουν μια σκηνή που την κοιτάει, τη κάνει το μαλλί πριν το γάμο και λέω, ω, η κόρη μου με το καλό να παντρευτεί. Εντάξει, είναι μόνο 6 μηνών σήμερα γίνεται, αλλά... Γίνεται σήμερα 6 μηνών. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Δεν αστείευομαι, δεν κοιμάμαι καλά άλλο πια. Έχεις όμως και γυναίκα, γιατί πρέπει? Έχω να... Έχω μια δασκάλα τέλεια, Όλγα, που έρχεται και τα μαθαίνει ελληνικά. Συνδεμένος Γιώργος φεύγει και έρχεται. Έχει μπλέξει το μαζί μου, ναι. Είναι τον εδώ αγαπώ, τώρα? Όχι, είναι ακόμα... Ναι. Ποιο τραγούδι του αφιερώνεις, άντε να πούμε? Όλα τα... Ωραία. Εγώ μου αρέσει αυτό το «Σ' αγαπώ σε όλες τις γλώσσες». Αυτό είναι. Ή του Αντώνη Ρέμου που το λέω συνέχεια, είναι το «Μήνε», είναι το τραγούδι μας. Ο Γιώργος δεν το ξέρει, αλλά είναι το τραγούδι μας. Ναι. Όταν καυγαδίζεις έτσι είσαι? Τι είναι καυγαδίζεις? Όταν καυγαδίζεις μαζί, γιατί και εγώ φουντώνω. Όταν φουντώνομαστε. Ναι. Ω, είναι άλλη καλομήρα.